«Θα τραγουδήσω αγαλινά», ο τίτλος της κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο, με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα υγιούς, γύρανσης και βελτίωσης ποιότητας ζωής. Η μουσική βρίσκεται σε κάθε πτυχή της ζωής μας και αρκεί να την αφήσουμε να μας παρασύρει, με τους ρεθεμιώτες της τρίτης ηλικίας να δίνουν το πιο λαμπρό παράδειγμα. Ήταν μια ιδέα δική μου που την αγκάλιασε όταν του είπα να την αφιερώσουμε στην τρίτη ηλικία, αλλά να βάλουμε και μια ενεργή του συμμετοχή, να χορέψουν. Ο κ. Παπατζανής ενθουσιάστηκε, μα μου λέει μπορούν. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, πεδίο δόξη λαμπρό, να δείτε ότι και μπορούν και μπορούν και πάρα πολύ καλά. Πρέπει να φροντίσουμε και η γύρανση αυτή να είναι υγιής, να είναι όσο το δυνατόν πιο δημιουργική και να μην είναι απλώς χαμένα χρόνια, αλλά να είναι γεμάτα χρόνια. Μπορεί να βοηθήσει, να μας βοηθήσει να συναντήσουμε την εγγενή μας φύση, την εγγενή καλλιτεχνική μας φύση, γιατί όλοι έχουμε γεννηθεί χορευτές, ζωγράφοι, μουσικοί, τραγουδιστές. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας το αποποιούμεθα. Καλό θα είναι να το συναντάμε ξανά. Αντιπροσωπεία μελών των ΚΑΠΗ και το Λύκειο Ελληνίδων χόρεψε παραδοσιακούς χορούς της Θράκης. Τη μουσική εκδήλωση υποστήριξαν οι Δήμος Παπατζαλάκης, Νίκος Αγκούσης και Παναγιώτης Σάκουλας, ενώ τους συνόδευσε πολυπληθής ομάδα κρουστών από τους δημότες του Ρεθύμνου. Παράλληλα, ο γιατρός Λευτέρης Βουζουνεράκης μίλησε για την ποιότητα της ζωής ως κίνητρο υγείας και ευεξίας και τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η μουσική στην καθημερινότητά μας. Η μουσική, επιβεβαιωμένα, οι γιατροί ξέρουμε ότι έχει θεραπευτική αξία πλέον και μας βοηθάει τόσο να εκτονώσουμε συναισθήματα, μας βοηθάει να έχουμε θετικά συναισθήματα και πάνω απ' όλα μας βοηθάει να δικτυωθούμε, μας βοηθάει να γνωρίσουμε ανθρώπους, να συμμετέχουμε σε δραστηριότητες, το οποίο και αυτό σαν κοινωνικοποίηση, σαν κοινωνική ανάγκη επιπλέον βελτιώνει την ψυχική μας υγεία. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το τμήμα τρίτης ηλικίας της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου και το εργαστήρι θεάτρου κινηματογράφου μουσικής του τμήματος φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ η δράση ήταν αφιερωμένη στον παραδοσιακό τραγουδιστή και κορυφαίο μουσικό ερμηνευτή της Θράκης, Χρόνια Ιδονίδη.